μόσχη σε για μένα. Δεν γνωρίζω το προηγούμενο έργο του συγγραφέα και αυτή είναι η πρώτη μου γνωριμία με το τρίτο, από ό,τι καταλαβαίνω, έργο του, όπως μας εξήγησε και η κυρία Λειψιστήρου. Το κείμενο που έφτασε στα χέρια μου χάρη σε καλούς φίλους δεν έμοιαζε με το καθαρό αιμό μυθιστόρημα που θα περίμενε ίσως να διαβάσει ο μέσος αναγνώστης, με κριτήριο τον ποιητικό και ελαφρώς οξύμορο τίτλο του έργου και την όλο πάθος εικονογράφηση του εξωφύλου. Γεια σας, απουσιάζει ο συνήθις υπότιτλος μυθιστόρημα. Το πρώτο κεφάλαιο αρχίζει με μια μυστηριώδη προφορική παράδοση που επιχωριάζει στην Μαυριτανία, αλλά που, όπως θα φανεί στη συνέχεια, έχει με έναν ανεξήγητο τρόπο πιάσει ρίζες και στο ελληνικό νησί, όπου εκτυλίσσεται η παραχώδης υπόθεση, η λέξη είναι του συγγραφέα, που θα μας απασχολήσει. Δεν είναι, επομένως, πιστεύω, διόλου τυχαίο ότι στο εσόφυλλο με τα εκδοτικά στοιχεία το έργο αναγράφεται απλά ως σύγγραμμα. Ούτε ότι συνειδητά επιδιώκεται υποκείμενο και αντικείμενο της αφήγησης όταν χρειάζεται να συμπέσουν άφοβα στο ίδιο πρόσωπο. Πρώτου χάρη, στο πρώτο κεφάλαιο αυτοπαρουσιάζεται ο ψυχίατρος και ψυχαναλυτής Περικλής Γεράκης και ως ο συγγραφέας, ακριβέστερα ως η συγγραφική περσόνα, αλλά και ως ένα από τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη δράση του έργου. Ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο, ο ίδιος ο Γεράκης μας παρουσιάζει το συμπατριώτη του Κορνήλιο Βερόνι, ένα από τα πρόσωπα του πρωταγωνιστικού τετραγώνου, μη διστάζοντας εκεί μάλιστα, όταν ακούγεται η μύχια αυτοανάλυση του Κορνήλιου να προσθέσει ο Γεράκης. Και εγώ ως ψυχίατρος και ψυχαναλυτής συμφωνώ απόλυτα μαζί. Και συνεχίζοντας για μια ακόμη σελίδα τη διάγνωση του Κορνήλιου, της αποδίδει το τεχνικό, το ιατρικό της όνομα, δομικός συγχρονισμός. Αλλά και στη συνέχεια, κάθε άλλο παρά αποφεύγεται η συνύπαρξη στην ίδια σελίδα του συγγραφέα και των πρωταγωνιστών του συγγράμματος. Στη σελίδα 302, παραδείγματος χάρη, λέει ο Γεράκης, το ανίερο ζεύγος εντός εισαγωγικών, έτσι τους χαρακτήριζα αστειευόμενος και θύμωνε η Όλγα, ζούσε χαρές πρωτόγνωρες. Η Αμαλία περίμενε το παιδί του σεβασμιότητα. Το ποιόν της αφήγησης, καθώ, που τις δύο ερωτικές ιστορίες ισχυρίζεται περισσότερο παραθετικά και λιγότερο συμπλεκτικά μεταξύ τους, συνήθως αποφεύγεται στο καθαρό έργο μυθοποιητικό έργο, όπως και υπερβολικές δόσεις εξηγήσεων και διασαφήσεων πάνω στις διασαφήσεις και τις εξηγήσεις. Επίσης, η υπερβολική περιγραφικότητα στην πλοκή, με στοιχεία μάλιστα που πολύ συχνά μένουν αργά για την εξέλιξη της υπόθεσης, η υποτονική συχνά εσωτερική εξέλιξη των προσώπων, αυτό θα ήταν ενδιαφέρον ίσως στη συζήτηση το ξαναπιάσουμε, και πάνω απ' όλα η κατάργηση της συγγραφικής ψευδέστησης.
potidlos de profundis et pater ana mater diebit et proprimats epileptica posque cox almo o popsantis stai elos o protofeo epileptica et macroscheli et istoli που έγραψε ο Oscar Wilde στο παιχνίδι του προς τον εραστή του τον οποίο πήρε δημιουργία της καταλήξης του. Την επιστολή αυτή απολογείται καταγγέλει και φιλοσοφία. Και ο Χαλκίδης καταγγέλει τη φιλοσοφία. Αναμάρτητη είναι λοιπόν η έρευνα των πρωταγωνιστών. Η βασική ήρωα της ιστορίας είναι ένας ιερωμένος, μια δικαστής, μια κοπέλα που πάσχει από μια αναστησιακή διαταραχή και μια ερημοκαλίδα κανονία. Η επιλογή αυτών των προσώπων δίνει τη δυνατότητα στο συγγραφέα να θίξει κοινωνικά θέματα όπως την υποκριτική στάση της Εκκλησίας σε διάφορα θέματα, αλλά και τη στάση της κοινωνίας προς πρόσωπα με κάποιο πρόβλημα, όπως μια αναστησιακή διαταραχή. Οι τέσσερις χαρακτήρες διακρίνονται για την αρετή τους. Είναι δίκαιοι, απεχθάνονται την προσποίηση, επιζητούν την αγάπη. Ο ιερωμένος απεκδίεται τα ράσα για να κουρθεί τη γυναίκα που αγαπά. Ωστόσο, μέχρι να το αποφασίσει, η ψυχή του ταλανίζεται. Είχε αφήσει την κόλαση με τον δεταρχή. Αισθανόταν προδότης και προδομένος από τον εαυτό του. Η περιγραφή της ζωής του μοναστήρι δείχνει τη στάση της Εκκλησίας που δίνει έμφαση στο τυπικό και όχι στο ουσιαστικό. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή, όπως και τεράστια συνείδηση, που βρίσκομαι σήμερα στην παρουσίαση του καινούργιου μου φιλοσοφήματος του κ. Στέλιου Χαλκίδη. Όπως ιδιαίτερη χαρά αισθάνομαι που σήμερα στο πάνελ των εκλεκτών ομιλητών βρίσκεται και ο αξιότιμος καθηγητής κ. Καζάζης, που αποτέλεσε την πρώτη επαγγελματική συνεργασία της ζωής μου και στάθηκε ένας μεγάλος δάσκαλος για όλους μας. Θα προσπαθήσω να μην σας κουράσω με όλα όσα θα σας πω για το καινούργιο βιβλίο του κ. Χαλκίδη. Γιατί το ξέρω καλά ότι όλοι εσείς βρίσκεται σήμερα εδώ για να δείτε και να ακούσετε τον ίδιο τον συγγραφέα. Το 1924 πέθανε ο Κάφκα και λίγο πριν πεθάνει έγραψε τη γνωστή φράση που έμελε να αποτελέσει ορόσημο στην παγκόσμια λογοτεχνία. Τα βιβλία που έχουμε ανάγκη είναι εκείνα που πέφτουν σαν το ψεκούρι στην παγωμένη θάλασσα της ψυχής μας. Τέτοιο είναι και το βιβλίο που παρουσιάζεται σήμερα για τον απαιτητικό εκείνο αναγνώστη που δεν διαβάζει ένα βιβλίο με σκοπό την εφήμερη τέψη. Δεν είναι εύκολο έργο να παρουσιάσει κανείς αυτό το μυθιστόρημα μέσα σε λίγα λεπτά όλο και όλο, γιατί η πλοκή του είναι πολυεπίπεδη, χρήση πολλαπλών αναγνώσεων και υπ' αυτή την έννοια πρόκειται για ένα ζωντανό κείμενο που βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση με τον αναγνώστη του και του μιλά από διαφορετική κάθε φορά θέση, δίνοντάς του διαφορετικές απαντήσεις, ανάλογα με τον δεσμό συνειδητότητας, διανοητικής κατανόησης και ενσυναίσθησης που έχει. Τον κύριο Χαλκίδη τον γνώρισα αρχικά κυρίως από τα γραφόμενά του. Και χωρίς να διεκδικώ ούτε την ιδιότητα του κριτικού, ούτε του φιλολόγου, απλά με την οπτική ενός καλλιτεχνικού δημιουργού και όπως θέλω να πιστεύω ενός πολύχρονου αναγνώστη, θα σας μιλήσω για τους αναμάχητους έρωτες. Όπως η ώρα θα αντιληφθείτε όσοι έρχεται σε επαφή με το περίπου ο λόγος πόνημα, ότι ο κύριος Στέλιος Χαλκίδης είναι ένας μύστης, ένας κοινωνός της συμπαντικής αλήθειας, την οποία με τρόπο μαγικό, μοναδικό, επιθυμεί να προσφέρει στον κόσμο. Σαν προσωπική προσφορά του στην κοινωνία μας, θα μπορούσαμε μόνο να εκλάβουμε την εναντίωσή του στο τρέχον και την πίστη του στο ουσιώδες και διαρκές. Μακάρι να βρεθούμε στην κοινωνία όσοι περισσότεροι γίνεται αυτή τη υπέροχη πνευματική μετάληψη που μας προσφέρεται. Αυτούς τους δύσκολους καιρούς που οι άνθρωποι θεωρούν μέχρι στη μάστιγα μια οικονομική καταστροφή, εκείνος προσπαθεί να μας κατευθύνει προς την οδό της αλήθειας, της ουσίας, στην εναντίωση αυτής και μόνης της πραγματικής καταστροφής μας, που είναι η απώλεια του υψής, του νοήματος και σκοπού της ύπαρξής μας. Ο κύριος Στέλιος Χαλκίδης στο έργο του εμφανίζεται ως ο δημιουργός με τον όχι μόνο γενικά πλούσια μεστή γνώση, αλλά τη γνώση ενός ψυχοερευνητή, ο οποίος έθεσε αυτό στο εγχείρημα ενός δύσκολου έργου,
πάνω στο σωστό συγχρονισμό της εσωτερικής ανθρώπινης τάξης, έτσι ώστε να αναπτύξουμε εμείς οι ίδιοι στη συνέχεια τον εσωτερικό μύστη, Θεό εαυτό μας. Μας διηγείται απλά ρεαλιστικά γεγονότα με πρωταγωνιστές πρόσωπα, χαρακτήρες γνωστούς στην καθημερινότητά μας. Αποδομή μπροστά μας χωρίς δισταγμό, με τόλμη, το σκάρπο, το σαθρό, το μη περαιτέρω. Όπου το βρήκε, όπου το εντοπίσει στη μικρή κοινωνία του νησιού, όπου διάλεξε να διαδραματιστούν τα γεγονότα του μυθιστορήματος.